μπερδεμένα είναι τα πράγματα. Αλλιώς τα λένε οι γιατροί από τη μια πλευρά, αλλιώς από την άλλη. Οπότε πώς και οι γονείς τώρα μην έχουν επαναστατήσει και να σου λένε ότι δώστε μας μια εικόνα, μην την καθυστερείτε, γιατί δεχόμαστε και εμείς βολές, έτσι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στα παιδιά μας και είμαστε στο κέντρο. Είμαστε στόχος για να πυροβολούν και να κάνουν οτιδήποτε και αυτοί οι ειδικοί του, είπαμε, του κυβερνοχώρου που τους απειλούν κάποιοι και άλλοι τους βρίζουν. Θέλω να μείνω λίγο στην μικρούλα. Το κοριτσάκι των 6 μηνών που είχε φινίδιο θάνατο στην κούνια του. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τσαντήρη, ο θάνατος αποδόθηκε σε αγενεσία βλεφόκομβου, έτσι. Το παιδί αποδείχθηκε λοιπόν ότι είχε ένα προβληματάκι στην καρδιά με το βλεφόκομβο. Όπως έχουν πολλά παιδιά. Έχουν πολλά παιδιά. Δεν είναι το μόνο. Δεν είναι το μόνο. Από μόνο ότι αυτό το γεγονός ήταν αιτία φινίδιου θανάτου, θα μπορούσε αυτή την ηλικία στους 6 μήνες να αποτελέσει έτσι αιτία θανάτου, αυτό μόνο από μόνο του. Γιατί δίστανται οι απόψεις τελευταία, ακούμε διάφορους ειδικούς και μη ειδικούς να λένε ότι ναι, ναι, είναι ο φλεβόκομβος. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Και ακούσαμε και τη δήλωση του εξαιρετικά έμπειρου ιατροδικαστή, πολύ πιο έμπειρου από μένα, του κύριου Μπουζιάννη. Και οι τρεις θάνατοι διερευνηθήκαν ιατροδικαστικώς. Οι δύο προηγούμενοι θάνατοι, όπως και αυτός, αρχικά ήταν απροσδιόριστοι. Η αιτία θανάτου τους βασίστηκε στα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων που ακολούθησε. Στο δεύτερο παιδί, το μικρότερο, διαπιστώθηκε με ιστολογικές εξετάσεις αγενεσία φλεβόκομβου. Είναι μια διάγνωση που δεν θα μπορούσε να τεθεί με μακροσκοπική διάγνωση διαγυμνού οφθαλμού. Αυτή η διάγνωση... Ναι, αλλά ο παιδίατρος που θα εξέταζε το παιδί, από ότι μιλήσαμε με πολλούς παιδιάτρους, άλλους και καρδιολόγους, σου λένε ότι αυτό θα είχε εντοπιστεί από μια εξέταση και πριν. Κάποιος δηλαδή που παρακολουθούσε το παιδί θα είχε βρει αν έπασχε από αυτή την ασθένεια ή όχι. Όμως, όταν έχουμε μια λευκή νεκροτομή που δεν μπορεί να μας δώσει μια άλλη αιτία θανάτου, γνωστή στα υπάρχουσα ιατρικά δεδομένα, ναι, τότε ένα έβριμα θα μας βοηθήσει να μας δείξει μια αιτία θανάτου. Βέβαια, ήταν και άλλα τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Όμως, όταν λαμβάνεις μία διάγνωση, δεν μπορείς να την αμφισβητήσεις από έναν παθολογό ατόμο. Το υλικό υπάρχει. Μπορεί να γίνουν επαληθευτικές ενέργειες με δεύτερη εξέταση. Μπορείτε να με εξηγήσετε. Συμφωνώ. Okay. Μπορείτε να με εξηγήσετε γιατί και στην υπόθεση της μικρούλας των 6 μηνών και στο θάνατο της πρώτης του πρώτου παιδιού στο Αγλαία Κυριακού που κι εσείς οριστήκατε ως πραγματογνώμονας. Βρήκαμε και πνευμονικό είδημα και μάλιστα στην υπόθεση της μικρής, πέρα από τον όποιο φλεβόκομβο κλπ. Επισημαίνει ο ιατροδικαστής ότι εδώ υπάρχει πνευμονικό είδημα και μείνεται παρακαλώ να εξεταστεί ειδικά αυτό. Γιατί πώς πνευμονικό είδημα δημιουργείται σε ένα παιδάκι 6 μηνών και πώς και σε ένα κοριτσάκι πάλι 3 χρόνων, 3,5 χρόνων. Συνήθως ξέρουμε ότι το πνευμονικό είδημα προκαλείται και από παθολογικά αίτια και από βίαιους θανάτους κλπ. Σε παιδιά το συναντάτε τόσο συχνά το πνευμονικό είδημα? Δώσατε την απάντηση στο ερώτημα μόνοι σας, γιατί είσαστε εξαιρετικά έμπειροι. Το πνευμονικό είδημα είναι μια κατάσταση που επέλθει και σε παθολογικά και σε βίαια και σε άλλα διάφορα αίτια. Είναι ένα σύμπτωμα και δεν αποτελεί την αιτία θανάτου. Διάφορες αιτίες λοιπόν μπορούν να το προκαλέσουν. Θα πρέπει να διερευνηθεί η αιτία του πνευμονικού ειδήματος. Το πνευμονικό είδημα πολλές φορές συνδυάζεται και με ένα ενεργόδη θάνατο, διότι αφορά ίσως σε κάποιες περιπτώσεις και μια εξελεκτική κατάσταση. Δηλαδή, ένα πνευμονικό είδημα μπορεί να έρθει και από μια καρδιακή κάμψη, που σημαίνει ότι υπάρχει ένας μηχανισμός θανάτου, ο οποίος εξελίχθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα. Μπορεί όμως να εγκατασταθεί και ταχαίως, ανάλογα την αιτία του. Έχουμε στην κούνια του παιδιού και εδώ μετά, επειδή τα ψάχνουμε όλα γιατί θέλουμε να έχουμε μια αντικειμενική όσο γίνεται ενημέρωση, έχουμε το πανάκι. Το πανάκι είναι, ξέρετε, μερικά παιδάκια έχουν αυτό το πετσετάκι που τους αρέσει με το χνούδι, τα ζαλίζει, κοιμούνται και το βυζένουν λίγο. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν σταγόνες στο ρέματος, κάτι βρέθηκε. Δεν είναι σωστό ότι οι γονείς το εντόπισαν αργά. Γιατί? Γιατί φαίνεται ότι η αστυνομία εκεί στην περιοχή κάπου θορυβήθηκε με τον δεύτερο εφνίδιο θάνατο του παιδιού και τι έκανε. Την ίδια ημέρα λοιπόν πήρε κατάθεση από την θεία που βρήκε το παιδί νεκρό στην κούνια. Και η θεία προσκόμισε αυτό το πανάκι στην αστυνομία. Βέβαια, από ό,τι είμαστε θέση να γνωρίζω, στην ιατροδικαστική υπηρεσία πατρών αυτό το πανάκι, το έβριμα, το στοιχείο, έφτασε αργότερα αρκετά. Θα μπορούσε, τα ερωτήματα είναι δύο. Αυτό θα μπορούσε να εντοπιστεί το αίμα από τι είχε, αν το είχαν αναλύσει, από τι έχει προκληθεί η αιμορραγία.
και από τι μπορεί να προκλήθηκε. Δηλαδή, αν πούμε, αν μείνουμε και στο πνευμονικό είδημα, βλέπουμε ένα πανάκι με σταγόνες αίματος. Αυτό από τι είναι, ένα μωράκι, ένα βρέφος θα μπορούσε η να είναι. Η ανάλυση που θα γίνει στο πανάκι με το αίμα είναι το αίμα να ταυτοποιηθεί με το αίμα του θανόντα, με το αίμα της ορού. Δεν μπορεί να γίνει κάποια άλλη εξέταση από αυτού. Το αίμα εξωτερικά από το οργανισμό σημαίνει δύο πράγματα. Στην προηγούμενη περίπτωση, ή θα πρέπει να συνδεθεί με το πνευμονικό είδημα, ή θα πρέπει να συνδεθεί με κάποιο τραυματισμό. Δεν μπορεί κάπως αλλιώς να εξέλθει αίμα από το. Από κάποιο αγγείο δηλαδή που από μπορεί να έχει σπάσει. Ή έχει βγει από κάποιο αγγείο που έχει σπάσει, ή έχει βγει μέσω του πνευμονικού ειδήματος. Να κάνω μια ερώτηση. Να είναι πνευμονοραγία. Μάλιστα. Αν είναι. Μια αιτία για το πνευμονικό ειδήμα θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και προθανάτια αγωνία. Είναι έτσι, δεν είναι? Μα είπαμε ότι το πνευμονικό ειδήμα θα μπορεί να κατασταθεί είτε ταχαίως, οξύπνευμονικό ειδήμα, το αναφέρουν οι κλινικοί γιατροί. Μάλιστα. Μπορεί όμως να αφορά και μια κατάσταση που να επέλθει και προοδευτικά. Προσέξτε τώρα εδώ ποιο είναι το τραγικό λάθος των αρχών. Κινήθηκαν έγκαιρα και κάλεσαν τη θεία για κατάθεση την ίδια μέρα που είχαν και το περιστατικό. Αν δεν κάνω λάθος, η θεία λέει ότι το απόγευμα κλήθηκα στην αστυνομία της περιοχής και πήγα και έδωσα κατάθεση. Βέβαια, εκεί, αν δεν απατώμε στην κατάθεση, δεν λέει ότι 7,5 ώρα το παιδί έκλαψε και πήγε η μητέρα και το σκέπασε κλπ. Το είπε μετά, το θυμήθηκε μετά στη συνέντευξη. Όπως επίσης και την ώρα διευκρίνησε, για να είμαστε σωστοί, ότι 11,5 ξύπνησαν και είδαν το παιδί και όχι 10,5 που λέει. Προσκομίζει λοιπόν και το πανάκι. Και κάπου τίθεται και ένα ερώτημα για εγκληματική ενέργεια και λένε όχι, άνθρωποι. Και απαντάει η θεία, τι πιο απλό, αγαπημένο ζευγάρι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, ούτε καν το σκέφτομαι, ούτε να το σκέφτεστε κλπ. Κλπ. Βρέ, αγαπημένα μου παιδιά, ένστολα. Καλείτε ένα μάρτυρα την ίδια μέρα να σας δώσει κατάθεση και ρωτάτε αυτό. Και δεν κάνετε το άλλο, το βασικό, το απλό. Δεν κάνετε αυτοψία στο χώρο. Δεν καλείτε τον ιατροδικαστή να πάει στο χώρο να τον ερευνήσει. Στέλνουμε ένα παιδάκι που είναι μελανιασμένο, τέλος πάντων έχει μια εικόνα που δείχνει ότι εντάξει, δεν μπορούσαν. Μπορεί να είχαν γνώσεις νοσηλευτικής η αδερφή και η θεία, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν αν είναι νεκρό το παιδί. Πήγε το ασθενοφόρο, το πήρε και το πήγε στο Καραμανδάνιο. Διαπιστώνω το θάνατό του. Το παιδάκι αυτό γιατί δεν στέλνεται για νεκροτομία αμέσως και στέλνεται αργότερα? Ξέρετε γιατί σας το λέω? Για έναν πολύ απλό βασικό λόγο. Αναρωτήθηκα κι εγώ με όλα αυτά που έβλεπα, μία το μπέρδεμα το ένα με την ώρα, μία το άλλο, πότε πέθανε αυτό το καημένο το παιδάκι, το βρέφος. Δεν έχει βρεθεί η ώρα θανάτου του παιδιού. Είμαστε το 2022, έχει προχωρήσει η επιστήμη, δίνουμε απαντήσεις σε όλα και δεν μπορεί κανείς να πει τι ώρα πέθανε το παιδί. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν από τέτοιο τραγικό λάθος, γιατί δεν έγινε αυτοψία και δεν στείλατε το παιδί νωρίς για νεκροτομή? Και όταν το παιδί εστάλει για να νεκροτομηθεί, δεν μπορούσε να βρεθεί. Δεν μπορούσαν να βρεθούν δύο πράγματα. Πρώτον, από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον έτσι, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, τι ώρα πέθανε και αν είχε θάνατο άλλο βίαιο. Δεν μπορούσαν να το βρουν αυτό. Όχι ότι είχε, ή οφείλουν να το ερευνήσουν οι ιατροδικαστές, έτσι. Ένα παιδάκι έχει ευνίδιο θάνατο. Πάντα στον ευνίδιο θάνατο πρέπει να κάνουμε έρευνα. Ειδικά όταν και μια οικογένεια έχει άλλο ένα περιστατικό. Το ψάχνεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ενοχοποιεί κανείς την οικογένεια. Εσύ που είσαι η υπεύθυνη αρχή, τι κάνεις? Ούτε αυτοψία έγινε στο χώρο, ούτε το παιδί οδηγήθηκε έγκαιρα στο νεκροτομικό κρεβάτι και δεν ξέρουμε τι ώρα πέθανε. Πολύ απλά. Ναι, είδατε λάθη. Κάποια στιγμή, αύριο μεθαύριο, γίνεται μια έρευνα σοβαρή. Το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσουν και οι αρχές και ο εισαγγελέας είναι τι ώρα πέθανε. Να βρούμε την ώρα θανάτου του παιδιού. Γιατί εσείς, ιατροδικαστές, το ξέρουμε ότι όταν πηγαίνετε στον χώρο και έχετε μια πρώτη εικόνα, την πρώτη όψη του νεκρού, αυτό σημαίνει και νεκροψία, η νεκροτομή είναι η τομή. Έτσι δεν είναι? Τι κοιτάτε? Την ώρα θανάτου, στον περίπου. Βλέπετε από την ώρα θανάτου η αυτοψία μιλάει. Αυτό που λέμε ότι το πτώμα μιλάει, δεν μιλάει μόνο στο τραπέζι το νεκροτομικό. Μιλάει και στο χώρο του, στον ίδιο χώρο μιλάει εκεί. Μιλάει σε δεύτερο στάδιο. Σε δεύτερο στάδιο, ναι. Αλλά το πρώτο στάδιο είναι σκηνή του συμβάντος. Το οποίο, αν δεν την έχει ο ιατροδικαστής, ξεκινάει από λάθος σημείο. Δεύτερον, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα, γιατί δεν είναι το μόνο που δεν έγινε. Πάρα πολλά δεν γίναν. Μιλάμε για τους θανάτους δύο παιδιών και το τρίτο με ανακοπή. Πριν από ένα χρόνο, το τρίτο με ανακοπή. Και μιλάμε τώρα όχι για το τρίτο πριν ένα χρόνο, ούτε δεν έχει συμπληρωθεί. Ένα χρόνο. Α, ένα χρόνο ήταν, ναι, έπαθεν ανακοπή και μετά ήταν η περιπέτεια με τη μη οξυγόνωση στο κεφάλι και η ερώτηση που κάνω που είναι. Πριν από ένα μήνα περίπου. Τώρα μιλάμε για γονιδιακά τεστ, γιατί δεν έγινε πριν? Γιατί δεν έγινε πριν για να δούμε πιθανότητες ευνίδιου θάνατου, γονίδια ευνίδιου θάνατου? Μπορούμε να δούμε πάρα πολλά. Μιλάνε, αυτά είναι τα στοιχεία που παίρνει ο ιατροδικαστής μαζί με τις ιστολογικές, μαζί με τις τοξικολογικές και ουσιαστικά σου δίνει πλέον με αυτά τα οποία έχει βρει
αυτό το οποίο πρέπει να δώσει. Αυτό λένε, αναρωτιέται και η οικογένεια, ότι έχουμε ένα πρώτο παιδί που το χάνουμε. Χάνουμε και το δεύτερο με αυτόν τον τρόπο. Και δεν σκέφτεται κανείς, πέρα από τις όποιες εξετάσεις κάνουν, έτσι, προγεννητικά που κάνουν οι μητέρες. Και που κάνουν και ο μπαμπάς θα κάνει και τον έλεγχο του για τυχόν κληρονομικές ασθένειες ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί δεν κάναμε και τον γονιδιακό έλεγχο να ξέρουμε τι γίνεται εδώ. Αυτό που πολύ σωστά λέει και ο κύριος Γιάνναρος. Αλλά αυτό που σας λέω τώρα, συγγνώμη, μόνο εγώ το βλέπω ότι είναι τραγικό και σοβαρό, το ότι δεν μπορούσαν να εντοπίσουν την όλα να του παιδιού. Ο κ. Τσαντίνης μπορεί να απαντήσει αυτό, πολύ δεν είναι φοβερό. Και ρώτησα γιατί αυτό και λέει μα η εικόνα. Όταν στάλει το παιδί πια, ο χώρος που το είχαν, παρκάρει το παιδάκι, το πεθαμένο, ο ένας για φύγεψη λόγους δεν μπόρεσε, δεν είχε εικόνα το παιδί για να μιλήσει αν συνέβη κάτι άλλο, αν λέμε, να μην παρερμηνευτούν αυτά που λέω, και η ώρα θανάτου. Απίστευτη παράληψη η ώρα θανάτου. Προσέξανε. Γιατί το παιδάκι τελευταία το είδε η μητέρα όταν 7,5 ώρα που πήγε να το σκεπάσει, τον έκλεψε, έτσι. Και μετά γύρω σε 11,5 από ό,τι λένε που ξύπνησαν, ας πούμε, πήγε να σηκώσει η θεία και είδε αυτή την εικόνα. Έτσι δεν είναι. Άρα, δηλαδή, να μην έχουμε την ώρα θανάτου του βρέφους. Ούτε η αστυνομία πήγε στον χώρο, ούτε έκθεση αυτοψίας της αστυνομίας έχουμε. Τίποτα. Δεν απαιτείται πάντα. Όχι, ρωτάω, αν πήγε. Εντάξει, σε έναν ευνίδιο θάνατο δεν απαιτείται πάντα αυτοψία. Άρα δεν έχουμε ούτε κάποια αυτοψία τη αστυνομία, ούτε έκθεση αυτοψία, ούτε τίποτα στον χώρο. Δεν τίθεται θέμα αυτοψία σε όλου του θανάτου. Αυτό εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε. Βεβαίω ο ιατροδικαστή πρέπει να απαντήσει για τον χρόνο θανάτου. Από ό,τι μου λένε εδώ από Πάτρα, από ένα χώρο που μπορώ να αντλήσω μια πληροφόρηση σχετική, ότι πήγε το κλιματολογικό την επόμενη μέρα και είπαν στην οικογένεια να κλείσουν το δωμάτιο και να μην μπει κανεί μέσα. Την επόμενη μέρα. Άλλο την επόμενη μέρα.